Με παραγγελιά μπαίνω σήμερα. Στουτγκάρδη. Πάει αυτό. Ο Βασίλης Παλιός. Ο Βλάσης. Στην Άννα. Εκεί πήγαινε. Στουτγκάρδη. 2310-287-888. Παραγγελιές. Θέλετε να παίξουμε. Θέλετε να πούμε ανέκδοτα. Θέλετε να κάνουμε μουχαμπέτι, θέλετε να μιλήσουμε για μπαλίτσα, ό,τι γουστάρετε. Ελεύθερο το θέμα. Να σκεφτείς τα δυο μάτια σου κλαίνε ακόμα. Παιδιά, κάθε καψούρα ξεκινάει και τελειώνει με Βασίλη. Don't be silly, listen to Βασίλη που λένε και στην Αλοδαπίν. Κλαίει το κλαρίνο, κλαίει το καλάμι, κλαίει. Κλαίει και υποφέρει. Έχω κακό σκοπό σήμερα, να ξέρετε. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Να μην φάω το ρεφρέν. Δώσ' του, δώσ' του. Έρχομαι στις γραμμές τώρα, έρχομαι. Μην το φάω. Να χωρίσουμε τώρα. Δεν μπορείς να σκεφτείς. Τα δυο μάτια σου κλαίνε. Έτσι, έτσι, έτσι. Χαίρετε. Γεια σας. Εγώ είμαι. Βεβαίως. Εσείς είστε. Είμαι ο Παύλος. Γεια σου, Παύλο. Το πρωί, μετά που μιλήσαμε, έγινε στο φαρμακείο. Έγινε κάτι. Και στο δρόμο, ναι. Κάτσε, θα με ακούσεις. Ναι. Όταν ερχόμουν, μου είπε κάποιος. Ναι. Συντριβανίσχε, λέει, νομίζω, λέει, ότι είσαι εσύ. 822, λέει, εσύ το έχεις, λέει. Κέρδισες, λέει, ψάρια. Είναι αλήθεια? Αλήθεια είναι. Τι ψάρια πιάνεις. Δεν είχα άλλο Παύλο. Σήμερα εσύ είσαι. Ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι τα νούμερα απ' έξω, νομίζεις. Έχω κάψει φλάτες. Λιχνίες. Όχι, όχι. Κοίταξε, πήρα από το άλλο το τηλέφωνο και σε έδωσα το 822. Να ξέρω. Αλλά και δεν άκουσα την κλήρωση και μου το είπε άλλος. Ψαρούκλες. Θα ρωτήσω το μεσημέρι. Ψαρούκλες. Άρα βεβαιώνομαι. Άρα αύριο πηγαίνεις Αιγαίων, δικητήριο. Είμαι, τέλεια. Εγώ πρέπει να. Τέλεια! Ψαράκι. Ψαράκι. Να ανοίξει το ματάκι, να είναι να, ο οργανισμός να αναζωογονηθεί και τα λοιπά. Και θα πάρεις, ναι, μετά να μου πεις. Πόσο ευνοημένη ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ, Άσχετο με τα ψάρια. Δεν μπορούμε να, δεν μπορούμε να ακούσουμε άστατα. Άστα ψάρια, πάνε στο γυαλό τώρα. Λοιπόν, ναι. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να ακούσουμε εκτός από σένα σε αυτό το ραδιόφωνο κάποια άλλο ΠΑΟΚΣΑΚΙ. Γιατί, να σου πω κάτι, τώρα είσαι άδικος. Όταν είσαι ο άδικος, πρόσεξε. Είναι ευνοούμενη ομάδα. Α, ευνοούμενη. Τώρα. Και κάποιοι άλλοι είναι πολύ αδικημένοι. Με τα αλλά άτρα, όχι όμως. Κοίταξε. Πρόσεξε. Θα σου πω. Άκουσε με λίγο να μου πεις αν έχεις λάθος. Πρόσεξε. Σταύρος. Στέργιος. Τρέγιας. Συρίγος. Μοσχοβίτης. Σου λέω ΠΑΟΚΣΑΚΙ τώρα. Έτσι, στο σταθμό που δεν μπορείς να πεις τίποτα και είναι Ταλιμπάν. Μιλάμε τα παιδιά, τώρα τι, δεν έχει άλλο ΠΑΟΚ εδώ. Όλα, ναι. Όλα αυτά τα. Όλα αυτά τα. Μπάτμαν, το Μπατμανίδης ΠΑΟΚ, Κόλκας ΠΑΟΚ, Τρέγιας ΠΑΟΚ, Συρίγος ΠΑΟΚ, Αστέργιος Αναστασιάδης ΠΑΟΚ, εγώ ΠΑΟΚ, δηλαδή δεν έχει παράπονο. Δεν μπήκε στο νόημα του παράπονου μου. Δηλαδή δεν έχω το δικαίωμα να ακούσω του Στέργιου του Αναστασιάδη. Δεν σε αφήνει κάποιο. Όχι, αυτός που δεν με αφήνει, ας πάρει να ακούσει μια κασέτα του Κόντι ή του Σκόρδα. Όταν θα έρθεις εδώ λοιπόν, για να με δεις, θα του τα πεις όχι, face to face. Θα επιδιώξω, αλλά να τον πεις, όχι, εσύ θα τον πεις πρώτα. Εγώ θα γιατί. Ο Συντριβανίσιος, όχι, να στρώσω πεις, το, να προλυάνω να το έδαφος. Να μην με δει και φοβηθεί ότι έρχομαι για βία. Απλώς έρχομαι για να τον γνωρίσω αν πραγματικά είναι αυτός ο οποίος ακούγεται στο ραδιόφωνο. Λες να βάζει άλλον. Όχι. Να βάζει. Πρόσεξε. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλοι οι όμοιοι του έχουν την ίδια κασέτα. Εγώ λέω. Πρόσεξε. Άλλος θα τα λέει και θα έχει νοικιάσει έναν που θα τρώει το ξύλο. Δηλαδή θα έρχεσαι εδώ, θα λες, γεια σου, είσαι ο Χατζηγραβατίδης, ναι, μπα μπα μπουμπα μπα μπα μπουμπα. Ο κανονικός, αυτός που τα λέει, θα είναι αλλού. Αλλά θα έχει νοικιάσει, πώς είναι ο αυτοφοράκιας στα μπουζούκια. Τη βία αυτός τη δημιουργεί με τις πολλές του ιδέες που βγάζει και τις φαντασίες. Τι να κάνουμε. Κατάλαβες. Είναι ένας καημός. Πού να έμπαινε ο ΠΑΟΚ στο άθρο 44, πού να χρωστούσε 18 παίχτες και Κιζηρίδες, Βέλιους και αυτά απλήρωτοι. Εγώ λέω το εξής, σε πρώτη φάση, άκουσε με.
Αύριο λοιπόν θα τα στείλει. Εμείς δεν αγιοποιούμε. Θες να με ακούσει λίγο κάπου, να με ακούσει. Ναι, άκουσε με. Ναι. Αύριο λοιπόν την ώρα τη εκπομπή, αν κατάλαβα σωστά ποια εκπομπή λες, έτσι. Την ώρα τη εκπομπή. Αν ακούει, καταλαβαίνει. Θα στείλει ένα μηνυματάκι λοιπόν, το οποίο θα το διαβάσει ο ένα από του τρει. Στο 54545 ή στο 54222. 54222. Εκεί θα στείλει ένα μήνυμα και θα πει Στεριό! Πρόσεξε, Στεριό! Διάβασε λίγο το μήνυμα αυτό, λέω εγώ. Λέω, τυχαία ρε παιδί μου, διάβασε το. Και θα πεις ό,τι παράπονο θες. Με έδωσες μια καλή ιδέα, γιατί φέρνω το μικρόφωνο στα αυτή μου από μακριά και ακούω ποιος μιλάει και αλλιώς το μακάπο μακριά. Τέλεια, τέλεια. Σε φιλώ και σε αγαπώ. Καλή ψαριά αύριο. Μπιζίμ Πάοκ. Πάω στον επόμενο. Γεια σου Παυλάρα. Γεια. Τα έχουμε πει παιδιά αυτά, έτσι τώρα. Μην κάνουμε τον αγγελιοφόρο Ερμή. Έχετε παράπονο, άλλοι έχουν από μένα, να μην ζαλίζετε τους υπόλοιπους, γιατί έχω ακούσει και λογάκια. Ο τσατσαρός το πρωί, τον τσατσαρό. Εδώ είμαστε εμείς παιδιά. Και εγώ τουλάχιστον δεν έχετε να πείτε τίποτα. Παοκτσίδες και μη, φίλοι και αντίπαλοι εχθροί. Γουστάρετε δεν γουστάρετε. Μια μισή ώρα κάθε μέρα το πρωί και άλλη μισή το μεσημέρι, εκτεθειμένοι είμαστε. Δεμένοι στο κατάρτι. Να μας τυπάει το κύμα. Μπορεί να πάρει οποιοδήποτε να πει ό,τι γουστάρει. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Δεν έχουμε κανέναν. Ούτε να κρύψουμε ούτε τίποτα. Αυτό. Λοιπόν, θέλετε όμως να πείτε κάτι για τον Χ ή τον Ψ. Θα πάρετε το Χ και τον Ψ. Αλλιώς, τι να κάνω εγώ τώρα. Δηλαδή, το κοιτίο παραπώνων. Το τείχος των δακρύων. Τρώμε και την τραγουδάρα από κάτω. Ναι, γεια σας. Έλα, γεια σου. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις, καλά είσαι. Δόξα τω Θεώ. Εσύ πες μου. Σ' ακούω πρωί, μεσημέρι. Σαν το αντιβιωτικό. Συνέχεια. Δεν πήρα τηλέφωνο γιατί δεν μπορούσα να το καταλάβω. Ναι. Έτσι όπως τα λέτε. Ναι. Τώρα λέω πρέπει να είναι. Πήρα τρία τηλέφωνα για να το βρω και το βρήκα. Πολύ χαίρομαι. Το όνομά σας. Λοιπόν. Το όνομά σας. Νίκος. Νίκος. Μάλιστα. Κύριε Νίκο, πόσο χρονών είστε αν επιτρέπετε. 66. Α, εντάξει. Μικρός. Παίζεις την ΚΑΠΑ 67 άνετα αύριο το πρωί. Παλικαράκι. 18 Οκτώβριο μπαίνω στα 67. Μια χαρά! Μια χαρά! Έχεις μπροστά πολύ δρόμο! Πολύ δρόμο! Έχουμε, έχουμε και παοκάρα έχει. Παοκάρα εννοείται. Ο καημός εκεί είναι. Yeah. Ναι. Εγώ θα σου κάνω δύο ερωτήσεις. Βεβαίως. Αν μπορώ, αν ξέρω. Μπορεί να μην ξέρω να απαντήσω. Ναι. Ξέρεις. Ναι. Για να δούμε, θα σου πω. Θα σας πω μάλλον. Yeah. Ναι. Γιατί δεν βάζουν στη φυλακή του Μαρινάκη με τα καράβια τα πέντε που είναι στο λιμάνι του παιδιά και φυλάγονται από το λιμινικό. Γιατί πρέπει δικαστικός, αυτό που λέτε, να αποδειχθεί. Πιστεύουμε, τουλάχιστον θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει ελληνική δικαιοσύνη και όταν καταδικαστεί, αν είναι ένοχος, τότε να γίνει αυτό που λέτε. Ναι. Αφού τα καράβια είναι στο Πειραιά και τα φυλάνε το λιμινικό να μην πει κανένας. Σας ξαναλέω ότι αν δικαστικοί, επειδή υπάρχουν δικαστικοί, εγώ να σας πω τώρα να τον βάλουν, δεν είμαι δικαστής. Υπάρχει δικαιοσύνη σε μια χώρα ελεύθερη που κανονικά έπρεπε αυτοί που φταίνε να μπαίνουν μέσα, έτσι. Λοιπόν, όποιος είναι ένοχος, όχι μόνο για τα καράβια και για χίλια άλλα δύο πράγματα, πρέπει να μπαίνει μέσα. Είτε λέγεται Χατζηγραβατίδης, είτε λέγεται, να πούμε, Πουθενόπουλος, όπως και να λέγεται. Παπαδόπουλος, Τριανταφυλόπουλος. Όπως και να λέγεται. Δεν έχει σημασία. Α, μπράβο. Κανένας δεν είναι μπροστά στον νόμο. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Ναι. Στο δεύτερο. Ναι. Γιατί δεν βγάζουν την απόφαση κατά του Ολυμπιακού για να πάει γάμα εθνική. Έλα μου, ντε. Τι ωραίες απορίες που έχετε. Τις έχω κι εγώ να ξέρετε αυτές τις απορίες. Το ξέρω, σε γνωρίζω. Μιλήσαμε στην Τσιμισκή. Α, ναι. Δεν με θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Βέβαια, πότε τώρα, το καλοκαίρι, πριν πότε, πόσο καιρό. Εγώ ήμουν στην αστυνομία. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Και μιλήσαμε, ήσασταν στην Τσιμισκή με, όχι στολή, έχετε καιρό που έχετε βγει τώρα, δεν έχετε βγει σύνταξη. Ναι, έχω βγει εδώ και 8 χρόνια. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά μιλήσαμε. Ωραία, χαίρομαι. Ναι. Πριν 8 χρόνια, ναι. Τώρα κοντά. Πρόσφατα, μάλιστα, μάλιστα. Δεν θυμάμαι να πω την αλήθεια, Πήγαινες για το γραφείο. Ναι, πήγαινα για εκπομπή, μάλιστα, ανάμεσα στις δύο. Τα είπαμε. Α, ωραία, τα είπαμε, χαίρομαι. Φεύγουλες, ναι. Γιατί βιάζουμε. Μάλιστα, έτσι. Πήγαινα στο... Εγώ σ' ακούω. Να είστε καλά. Και άλλη φορά πήρα, αλλά... με έφαγε τις μονάδες. Ήμουνα πέμπτος, ξέρω εγώ, και με έφαγε τις μονάδες. Σταθερό, θα παίρνετε από το σταθερό, δεν έχετε σταθερό.
Όχι, κινητό έχω. Α, κινητό. Μάλιστα. Πάντως παίρνετε σταθερό, δεν έχετε κάποιο πρόγραμμα? Να παίρνετε στο σταθερό μας παίρνετε. Έχω πρόγραμμα. Ναι. Έχω ωραία. Πρόγραμμα. Ωραία, ωραία, ωραία. Εντάξει λοιπόν. Έχω πρόγραμμα. Εντάξει λοιπόν. Λοιπόν, να είστε γερός. Σας αγαπάω. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να ξέρεις ότι σας ακούω πάντα, είμαι από την Αλεξάνδρεια, ένα χωριό Λοτρό λέγεται. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να είστε και, γερός. Και τον ΠΑΟΚ, τον πήγα το γιο μου 5 χρονών στην Α1 γιατί ήμουν υπηρεσία. Ναι. Στην Α αυτή που λένε. Κατηγορία, Α κατηγορία στη... Εκεί που είναι η επίσημη, πώς θα σας πω. Στην Κερκίδα λέτε, στην θύρα 1. Στη θύρα, ναι, ναι, στη θύρα 1. Μάλιστα, άντα. Μάλιστα, μάλιστα. Και είπα κάποιο κύριο να τον προσέχει, είμαι εγώ, ήμουν μέσα στο γήπεδο. Είσαι στην υπηρεσία, είσαι στην υπηρεσία, μάλιστα. Άμπρα. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, ωραία. 5 χρονών, μπαμπά, θέλω και εγώ να έρθω εδώ τον πάω. Μπράβο, μπράβο. Είναι στη Γερμανία και πάει στο καφενείο. Ελληνικό και βλέπω τον Παοκάρα. Α, μάλιστα. Είναι έξω τα παιδιά. Σε ποια πόλη είναι, αν επιτρέπετε? Έξω, στη Γερμανία. Στον Ντόρτμουντ. Μάλιστα. Και παίζει μπάλα. Έτσι, ε. Παίζει μπάλα. Μάλιστα. Μάλιστα. Στα δεύτερα, Β' Εθνική, Ντόρτμουντ και είναι η πρώτη σκόρη και είναι 16 βαθμούς μπροστά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να τον καμαρώνετε, εδώ, να τον χαίρεστε. Στην Ελλάδα, ναι. Τον πήγατε σε ομάδες, έπαιξε Θρασίβουλα και Ακράτητο. Α, έτσι, μάλιστα. Έτσι, ε. Μάλιστα, μπράβο, μπράβο. Να τον χαίρεστε, να τον καμαρώσετε όπως θέλετε και να είστε υγιείς. Και να ξαναπάρετε σύντομα. Σου. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και εσύ τα παιδιά σου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, γεια σας. Να είστε γερός. Να είστε γερός. Σε κιτρινό μαύρη πόλη βέβαια εκεί, Ντόρτμουντ, παιδιά. Όταν πήγαμε για τον Ντόρτμουντ ΠΑΟΚ. Χαμό, όχι για το Σάλκε ΠΑΟΚ, διορθώνω. Αλλά είναι δίπλα-δίπλα η πόλη. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα, Κώστα. Καλώς το Στράτο. Έλα, Στράτε. Έχει μείνει και η συγκλονιστική φωτογραφία που έχει ανεβάσει γνωστός οπαδός του ΠΑΟΚ και ραδιοφωνικός παραγωγός στο Facebook. Ναι. Δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα, μπορεί να μην θέλει. Ναι. Που έδειχνε το παιχνίδι, ρε παιδί μου, το σκορ το 0-1. Ναι. Και ήταν από πίσω το πανό των Αριανών που ήταν σηκώσει η φιλάθλη της Ντόρτμουντ. Κοίταξε, και γράφει από κάτω σχόλιο. Ναι. Και γράφει από κάτω σχόλιο όταν δεν μπορείς να κερδίσεις τον ΠΑΟΚ ούτε ως Ντόρτμουντ. Σωστό. Κοίταξε, ο συμπολίτης με αυτούς έχει παρτίδα. Είναι, α, ναι, το ξέρουμε. Τέτοι, αδελφό, το εδώ νομίζω πρόσφατα κάπου πήρε το μάτι μου και μια ανακοίνωση που βγάλανε. Για που ναι, ναι, γιατί πήγατε και παίξετε με αυτούς, ενώ εμείς με τους άλλους είμαστε. Απλά δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι έπαιξε ρόλο το ότι ο Χαριστέας, ας πούμε, που είναι εκεί ο ποδοσφαιρικός διευθυντής, δεν είχε αγωνιστεί στην Ντόρτμουντ, είχε αγωνιστεί στη Σάλκε, έτσι. Έκανε τεράστια μεταγραφή τότε και πλήρωσε ένα κάρο λεφτά, βεβαίως. Ο Χαριστέας έπαιξε στη Σάλκε, φίλε. Και Βέρντερ και Σάλκε, το θυμάμαι καλά. Καλά, Βέρντερ θυμάμαι, ναι, αλλά για Σάλκε δεν θυμάμαι. Ναι, ποτέ. Ναι, το θυμάμαι εγώ. Τέλειστα. Το θυμάμαι εγώ. Και μάλιστα. Θα πέρασε και δεν θα ακούμπησε. Επί εποχή Ραούλ στη Σάλκε. Ραούλ τη Ρεάλ, ο Ραούλ, ο καλός, ο Ισπανός. Ναι, το Ραούλ το θυμάμαι, αλλά ναι, ναι, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, ναι. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Εγώ θέλω να σχολιάσω το άλλο κομμάτι τώρα. Ναι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία, η οποία με κάνει για ακόμα μία μέρα να αισθάνομαι ασφαλής. Διότι είναι τουλάχιστον εις γνώση ότι δεν μπορεί να προστατεύσει και να διασφαλίσει τη διεξαγωγή ενός αγώνα που θα γίνει μεταξύ 22 ποδοσφαιριστών λόγω του γρασιδιού. Δεν μπορεί να προστατεύσει τους ποδοσφαιριστές από τα γρασίδια. Φοβερό, παιδιά. Φοβερό, δεν είναι. Από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει κόσμος, ωραία, ο μόνος κίνδυνος που μπορεί να υπάρχει είναι τα σημαία του κόρνερ, ναι, τα δοκάρια και το γρασίδι, ρε φίλε. Και τις γραμμές, ρε. Ξέχασε τις άσπρες γραμμές, φίλε. Που ποτέ δεν ξέρεις. Άμα ο άλλος έχει αεργία, ρε φίλε, στο τάλκ, τώρα δηλαδή, συγγνώμη, δεν έχεις, είναι δικό φίλε, μας σου πρόβλημα. Έχει μπει ποτέ, φίλε, πούδρα τέτοια στα μάτια. Είναι μια δύσκολη τώρα, κατάσταση. Τα ιατρικά team των ομάδων τώρα, δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε μέχρι και με αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι η ΕΠΟ, η τραγική αυτή ΕΠΟ είναι άξια της μοίρας της. Ωραία. Διότι όταν βλέπεις ότι σε εμπέζει η ελληνική αστυνομία, εντάξει, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ορίσεις τον τελικό στην Ριζούπολη, να αγνοήσεις παντελώς την αστυνομία και να προσλάβεις, ναι, ιδιωτικά security με τα κονδύλια της ΕΠΟ και να γίνει ο αγώνας και αν δεν προσέλθει ο Ολυμπιακός να παίξει 3-0 υπέρ της ΑΕΚ και μείον 10 βαθμούς για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Βλέπετε, είναι απλά τα πράγματα. Στράτο, βλέπετε και όλοι σας. Βλέπετε πως άμα δεν θέλει αυτός ο ένας, τι
τι συνθήκες δημιουργεί. Σκεφτείτε λίγο από την αρχή πώς κατάφεραν τώρα, όχι απλά να ξεφτυλίσουν τον τελικό, πώς κατάφεραν να το. Είναι τελείως φεδρό πλέον όλο το πράγμα, έτσι. Μα αυτό έχει, που, έχει καταντήσει ανέκδοτο. Αυτό δηλαδή, που ήθελαν από την αρχή. Από τότε που δεν πάει ο ΠΑΟΚ τελικό. Ωραία, έχει γίνει γαϊτανάκι, ρε φίλε. Δεν πειράζει. Η μέρα κυπελούχος Ελλάδος 385 μέρα. Κυπελούχος Ελλάδος ΠΑΟΚ. Δεν πειράζει. Δηλαδή, συγγνώμη, για να γίνει, για να γίνει τελικός κάπου, ωραία, θα πρέπει να πεις ο ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ όπου του πεις θα πάει να παίξει, θα παίξει. Πήγαμε. Βόλο θέλετε. Τι θέτε. Βόλο θέλετε, το παίρνω. Ο ΑΚΑ θέλετε. Θέτε ξανά. Ο ΑΚΑ πάλι θέτε στην έδρα της. Πάλι ξανά εκεί όπου θέτε. Πού θέτε, ρε παιδιά. Θέτε να πάμε να πούμε στα, ξέρω εγώ, πού θέλετε. Στα κουφονίσια. Και ακούω τον έναν εκ της Τρόικας να γράφει και να λέει ότι καλώς λέει δεν δέχεται ο Ολυμπιακός να παίξει, διότι η Ριζούπολη λέει αποτελεί δεύτερη δηλωμένη έδρα της ΑΕΚ. Μάλιστα. Στο πρωτάθλημα. Γελάνε και τα γέλια. Όχι απλά η. Τα πορά πονά σας εκεί που λέγονται. Όχι, όχι. Εγώ λέω κάτι το οποίο έχει πει ο ίδιος. Ωραία. Και απλά, δηλαδή το αναπαράγω. Δεν το κακίζω γι' αυτό. Ναι, το η άποψή του είναι δικαίωμά του. Το καλύτερο είναι να του πεις. Αυτό που λες, γελάω. Η άποψή του είναι δικαίωμά του. Εγώ δεν το κακίζω για την άποψη. Απλά μου φαίνεται αστείο. Όπως θα κρίνω, ας πούμε, κάτι που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ας πούμε, μου φαίνεται αστείο, δεν θα τον πάρω τηλέφωνο να του πω προσωπικά. Εννοείται, και δεν τον άρεσε και τον αφαίρω σε σένα, ας πούμε, γιατί μου φαίνεται αστείο. Γιατί δεν έχει εκπομπή εδώ. Αν είχε, θα σου έλεγα πάρε τον Άδωνη να του τα πεις. Γεια, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Πάμε εδώ. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα ρε Άντρεα, πού είσαι ρε Νιου Ιόρκ. Πού είσαι φίλε μου! Πού είσαι! Να σε πω καλημέρα! Where are you my friend, where are you! I missed you, I missed you, I missed you! I missed you! Τώρα τον άλλο μήνα θα με ακούς 2.30 το πρωί! Άντε! Άντε Αντρέα μου, άντε! Σε έχασα! Πού είσαι φίλε μου! Πού είσαι φιλαράκι μου, πού είσαι, Νιου Ιόρκ, Μπρόνξ! Θα με ακούς 2.30 από 1η Οκτωβρίου, θα σε παίρνω τηλέφωνο 2.30 το βράδυ! Αγόρι μου, αγόρι μου, στην πρωινή τη δική μας, την πρωινή! Γιώργος το βράδυ στην Αμερική. Ναι, ναι, που είναι η πρωινή η δική μας. Το 8-10 εδώ, ναι. Άλλο, πες μου, πώς την είδες την ομάδα με την Μπεσίκτας, ευχαριστήθηκες, γούσταρες? Ναι, μεγάλε. Ρε, τι ομάδα αγάπη. Έχουμε και τον Βαν Μπάστον. Τον Τζόλι. Να πω κάτι για τον Τζόλι. Παιδιά, να πω κάτι για τον Τζόλι. Αν ο Τζόλις ντεμπουτάρει με την εθνική, τον έχει πάρει στην Εθνική Ελλάδος. Γίνεται ο πιο νέος παίκτης στην ιστορία του ΠΑΟΚ που παίζει με την εθνική ομάδα. Ο αμέσως επόμενος είναι ο Σαράφης στα 19 του. Ο Τζόλης είναι 18. Άρα σπάει το ρεκόρ. Έτσι, θα είναι ο πιο νέος παίκτης στην ιστορία του ΠΑΟΚ που φόρεσε τη φανέλα της εθνικής. Και να σε πω το άλλο, το άλλο που διάβασε σε εφημερίδα. Ο Κούτσιας. Το παιδάκι 16 ονό, ναι. $400,000. Ανανέωσε βεβαίως. Ναι, ανανέωσε. $400,000 το χρόνο. Δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό, αλλά του κάνανε γενναία αύξηση για να μην φύγει. Για να μην φύγει. Γιατί έχει... Αλλά δεν το βάλανε ρήτρα. Όχι, έτσι πρέπει. Αυτό είναι καλό για την ομάδα. Αυτό είναι καλό για την ομάδα, Αντρέα, γιατί μπορεί να έρθει η Χ, η Ίντερ, η Χ, η Μίλαν, η Χ, η Λίβερπουλ και να πει πόσο 2-3 γι' αυτό στα 3 εκατομμύρια είναι. Τα αφήνει Μπουρμπουάρ να πούμε όταν τρώει μπακλαβάδες. Η FIFA, άκου να σου πω κύριε... Κωστή, άστα κύριε, άστα κύριε, ναι. Η FIFA, ναι. Okay, Κωστάκη, η FIFA λέει, εάν δεν έχεις βάλει ρήτρα, πώς θα τον πουλήσεις για να τον αγοράσει, πώς είναι το μεροκάμα του που παίρνει το χρόνο, 10 φορές. Ναι. Το διάβασα εδώ, σε εφημερίδα. Ναι. Έχει η FIFA. Δεν έχεις βάλει ρήτρα, όσα παίρνει το χρόνο, 10 φορές ναι, θα πάρει. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Ξέρω ότι δεν μπορεί να έρθει ο καθένας, Αντρέα μου, να πληρώνει. Ναι. Πάντως αυτά τα παιδιά εδώ. Ανανέωσε. Ο Κούτσιας. Ναι, ανανεώνει ναι, τώρα ο Τσιγκάρας. Ρε πάω κάρα. Γεια σου ρε Αντρέα. Από το βράδυ. Άντε. Σε φιλώ, σε φιλώ. Γεια σου Αντρέα μου. Γεια σου φίλε μου. Γεια σου αγόρι μου. Γεια. Πω παιδιά. Μόνο που σκέφτεσαι από πού παίρνει ο άλλος τηλέφωνο και τι ώρα είναι. Πάμε άλλες 3 γραμμές. Ναι!
Γεια σας. Ναι, γεια σας. Καλώς το παιδί. Μα ακούτε. Βεβαίως. Δεν πιστεύω να με κλείσετε. Γιατί να σας. Καταρχήν το όνομά σας. Το όνομά σας. Αλέξανδρος. Γιατί να σας κλείσω, κύριε Αλέξανδρε. Δεν ξέρω, επειδή συνήθως λοιπόν καλιά φορά παίρνω τηλέφωνο, όχι μόλις σε εσάς. Ναι. Σε εσάς παίρνω πρώτη φορά. Ωραία. Αν δεν πείτε αυτά, αν δεν πείτε κάτι που είναι μηνύσιμο ή προσβλητικό κτλ. Γιατί να σας κλείσω. Δεν βρίζω, δεν κάνω. Καταρχήν, αφήστε, ναι, δεν χρειάζεται. Παρακαλώ. Κύριε Κωστής, πείτε μου Κωστής, ναι, μπορείτε να μου μιλάτε στον... Κωστή, ναι. Είπε κάποιος κύριος γιατί τότε να μας πούμε που είχε το σήμα του Άρεως, πούμε ένα πανό. Όχι, στην Ντόρτμουντ, στον Ντόρτμουντ. Στην Ντόρτμουντ, ναι, συγγνώμη. Ναι. Είχε ένα πανό. Ναι. Το πανό που έβγαλε ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο Βόλο, ναι, το θυμάται καθόλου. Μάλιστα. Με αυτή την ομάδα που βρίζεται. Ήσασταν τότε αδερφάκια μάλλον, για να πάτε με τους φιλάθρους του Ολυμπιακού. Σε μένα μιλάτε, εγώ βρίζω δηλαδή, σε μένα το λέτε. Όχι εσείς, σας ναι, παρακαλώ, για τους παοξίδες του γενικά. Ούτε μπορείτε να γενικεύετε για τους παοξίδες, επειδή ας πούμε 10 άνθρωποι έβγαλαν ένα πανό, αυτό σημαίνει ότι εκπροσωπούν τα εκατομμύρια του. Συγγνώμη. Ναι. Αυτά τα 10 άτομα ήταν ο ένας ο συγχωρημένος και ο ένας ο Μανάβης, ναι, το οποίο τον τιμήσατε. Ρωτάω λοιπόν εγώ και λέω. Ναι, κοίτα, παρακαλώ. Αν 10 άνθρωποι του Άρη, ας είναι και επώνυμοι ας πούμε οπαδοί, βγάλουν ένα πανό, σημαίνει ότι εκπροσωπούν, ναι, όλο τον κόσμο του Άρη. Δεν ήταν τυχαίοι. Σας ξαναρωτάω λοιπόν, εσείς πιστεύετε ότι αυτό εκπροσωπούσε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ και έγινε πριν πόσα χρόνια έγινε αυτό που λέτε? Δεν έχει, δεν έχει πόσα χρόνια. Δεν έχει σημασία. Όταν ξεχνάμε, όταν ξεχνάμε την ιστορία μας, ξεχνάμε και ποιοι είμαστε. Όταν ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε και τι ήμασταν πριν φτάσουμε. Ξέρουμε πολύ καλά από πού ξεκινήσαμε και πού είμαστε και πού. Πάρα πολύ καλά ξέρουμε. Μπράβο. Το τι είμαστε και την ιστορία μας και πώς την έχουμε τιμήσει, ναι, και πώς έχουμε. Όχι, θέλω να πω ότι δεν μπορεί, ας πούμε, να κατακρίνουμε ένα σήμα που έβαλε κάποια ομάδα και να μην κατακρίνουμε. Εγώ δεν άκουσα από παοξίδες π.χ. έστω στο ραδιόφωνο να κατακρίνουν αυτό εδώ πέρα που έχει γίνει. Τώρα τι θέλετε να γυρίσουμε 30 χρόνια πίσω? Και φυσικά θα τιμήσουμε το Μανάβη, γιατί είναι ζωντανή ιστορία. Δεν μου λέτε ναι, το όχι κάθε χρόνο, δεν το τιμούμε. Τώρα συγκρίνετε πράγματα, τι να σας πω. Συγκρίνουμε το όχι, δηλαδή. Η ιστορία της κάθε ομάδας. Μην συγκρίνετε ανώμια πράγματα. Μην συγκρίνετε το ποδόσφαιρο με τη θυσία ανθρώπων για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Είναι διαφορετικά πράγματα, κύριε μου. Είναι ατυχέστατη η σύγκριση. Μπορεί να είναι διαφορετικά. Τελείως. Αλλά κάπου ας πούμε να θυμάμαστε. Μάλιστα. Ντάξει. Εσείς λοιπόν είστε Αριανός. Είστε Αριανός. Σωστά. Βεβαίως. Και είστε λοιπόν περήφανος για την ομάδα σας. Σωστά. Εγώ είμαι περήφανος παρόλα αυτά που τραβήξαμε. Όχι, και τραβάμε. Περήφανος παρόλα, το περήφανος και το παρόλα δεν πάει. Περήφανος επειδή. Ναι. Για την ομάδα σας λοιπόν, είστε περήφανος για όλα όσα έχει κάνει η ομάδα σας και τα λοιπά. Μπράβο λοιπόν, τέλος. Πέστε μου εσείς τι έχει κάνει η ομάδα μας, ποιον πούλησε, δηλαδή ποιον πούλησε, τι έκανε. Δεν θέλω, αυτό είναι δικό σας θέμα. Μπράβο. Οι συνεργασίες που κάνει η ομάδα σας, εφόσον εσάς δεν σας ενοχλούν, εμένα δεν μου πέφτει λόγος κανένας. Εμείς δεν βγήκαμε με κανένα πρόεδρο αγκαλιά στο γήπεδο να κάνουμε το γύρο του γήπεδου. Ωραία λοιπόν. Εντάξει, τα βρήκαμε, συμφωνήσαμε. Ναι, συγγνώμη. Με Παναθηναϊκό. Με αυτόν που μετά με πήγε στο ΚΑΣ και μου αφαίρεσε 15 βαθμούς. Αυτό κάπου τα σπάσατε. Α, τα σπάσαμε. Είδατε ότι και οι φίλοι ακόμα σας προδίδουν. Κανένας φίλος. Το έχουμε πει. Γιατί σας πήγε στο ΚΑΣ, σας αφαίρεσε 15 βαθμούς που λέτε. Βεβαίως. Αλλά κάποια στιγμή σας έσωσε όμως. Ο Παναθηναϊκός έως εμάς, δεν τα ξέρετε καλά. Εμείς σώσαμε τον Παναθηναϊκό με την ψηφοφορία για να μην πέσει η κατηγορία. Το λοιπόν, σώσατε τον Παναθηναϊκό, αλλά ρίξατε τον Ηρακλή. Να καταλήξουμε κάπου λοιπόν. Εσείς περήφανος για τη δική σας ομάδα και εγώ για τη δική μου. Και έτσι συμφωνούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Περιμένουν 5. Με πήγατε στον Βόλο πίσω. 30 χρόνια. Τελευταία ερώτηση κάνω. Γιατί να μην πάω. Εσείς την προηγούμενη μία χρονιά πριν ψηφίσατε να πέσει ο Ηρακλής και την επόμενη χρονιά ψηφίσατε να σωθεί ο Ολυμπιακός. Έτσι λέτε εσείς. Ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη. Νομίζω τα έχετε μπερδέψει. Θα τα ξαναπούμε αύριο λοιπόν να μην περιμένει κόσμος. Σας χαιρετώ. Να είστε καλά. Δεν πρόκειται. Παιδιά, τώρα πάμε να συζητάμε για το πανό του Βόλου 2020. Ναι. Γεια σας. Κωστή. Καλώς το παιδί.
Δευτερολογώ, συγγνώμη. Α, απλά επειδή σου έκανε ο Αντρέας, νομίζω από Αμερική, μία ερώτηση και δεν ήξερες, θα σου απαντήσω εγώ επειδή γνωρίζω τι ισχύει σχετικά με το θέμα αυτό με τις ρήτρες και την. Είπα ότι δεν γνωρίζω ότι αυτό που είπε για τα νεροκάματα. Επειδή δεν γνωρίζεις, θα σου πω εγώ λοιπόν τι ισχύει. Ναι. Εάν μπει μία ρήτρα, ωραία, η ρήτρα αυτή θα πρέπει να υπολογίζεται άλλο ανάλογα με μια συγκεκριμένη. Άλλο αυτό. Αυτό το γνωρίζω. Αυτό που δεν γνωρίζω είναι αυτό που είπε, ότι άμα δεν μπει ρήτρα καθόλου, υπολογίζεται με ρήτρα, βάση, λέει, το μεροκάματο. Αυτό δεν γνωρίζω. Ναι. Πρόσεξε. Εάν δεν μπει ρήτρα, ναι, θα πρέπει ο παίχτης να προσφύγει στην UEFA και να ζητήσει από την UEFA να μεσολαβήσει ώστε να τοποθετηθεί ένα ποσό, το οποίο βγαίνει με ένα συγκεκριμένο τύπο που έχει η UEFA, για να μπορέσει να φύγει να πάρει μεταγραφή. Άρα σωστά, δηλαδή, δεν το ήξερα, γιατί δεν υπήρχε αυτό. Ότι αν ας πούμε έρθει αύριο η Liverpool να πάρει τον Τζόλι, ένα παράδειγμα λέμε τώρα, και ο ΠΑΟ γυρίσει και πει 135 εκατομμύρια ευρώ και ο Τζόλι θέλει να φύγει, θα πάει στην UEFA και θα πει ότι εγώ θέλω να φύγω και αυτοί ζητάνε τον ουρανό μετάστρα. Και θα έρθει η UEFA και θα πει: Τι μισθό έχει ο Τζόλης, τι ετήσιο συμβόλαιο. Σωστά. 400.000 ευρώ, ένα παράδειγμα λέμε τώρα. Δεν μπορεί η ρήτρα να είναι 10 εκατομμύρια όταν παίρνει 50.000 με τον χρόνο. Η ρήτρα πώς υπολογίζεται, να πω αυτό και να κλείσω, είναι το ποσό που αμείβεται ο ποδοσφαιριστής κατέτος επί 8, συν το ποσό που σου κόστησε για να τον αποκτήσεις επί 8. Εάν είναι από τις ακαδημίες σου, το ποσό αυτό ορίζεται στα τροφεία που τα τροφεία στην Ελλάδα είναι 300.000 ευρώ, στην Πορτογαλία είναι 1 εκατομμύριο, στη Γαλλία είναι 2 εκατομμύρια, ανάλογα τη χώρα, διαφέρουν, και μέσα σε αυτά τα λεφτά προσθέτεις τις συμμετοχές που έχει ο ποδοσφαιριστής σε πρωτάθλημα πρώτης εθνικής κατηγορίας, επί, αν θυμάμαι καλά, 30.000 ευρώ. Είναι τα γκολ που έχει πετύχει επί 50.000 ευρώ. Μάλιστα. Τα ευρωπαϊκά γκολ που έχει πετύχει επί 80.000 ευρώ. Α, κανονικά είναι, έχει τιμολόγιο. Ναι, είναι οι συμμετοχές που έχει πετύχει με την εθνική του ομάδα σε Μουντιάλ και σε Euro, 30.000 ευρώ το Euro και 100.000 ευρώ το Μουντιάλ. Και είναι και τα γκολ που έχει πετύχει στο Champions League με 50.000 ευρώ. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Στράτος. Ευχαριστώ. Χαιρετώ. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε εδώ. Ναι. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Ξέρω να κάνω μία διαφήμιση, μπορώ? Βεβαίως. Σας ακούω, κύριε Παναγιώτη. Είναι για τον κύριο που μιλούσε προηγουμένως από το Στράτο. Ναι, τον φίλο τον Αριανό. Έχουμε... δεν με ενδιαφέρει τι ήταν. Για να το διευκρινίσουμε. Υπάρχει αυτό εδώ που λες, υπάρχει. Υπάρχει. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, λοιπόν, ναι, μια διαφήμιση. Ναι. Πωλείτε άχυρο χορτάρι. Πωλείτε άχυρο σταρένιο και από κρυθάρι. Και πωλείτε και σανό πρώτης ποιότητος. Μπορεί να έρθει να αγοράσει όποτε θέλει. Τη διεύθυνση θα τη βρει στο σταθμό. Γεια σου, Παναγιώτη. Ένα άλλο που θέλω να πω είναι εδώ στο χωριό μας. Έχουμε, ξέρεις, το κάθε χωριό έχει και έναν που είναι λίγο ελαφρύς στο μυαλό. Όταν το ρωτούσαν, μάλλον ρωτούσε, τι ομάδα είσαι, και έλεγε κάποιος, ξέρω εγώ, μία ομάδα, αυτή που ήταν αυτός ο κύριος, τέλος πάντων, και έλεγε ο τρελός του χωριού, από τις μεγάλες ομάδες τι είσαι. Αυτό. Τίποτα άλλο, την αγάπη. Γεια σου, Παναγιώτη. Πάμε. Τελευταίος πριν το διάλειμμα. Ναι, χαίρετε. Καλώς τον. Έλα. Ρε Μάλι. Εσύ κλείνεις πριν το διάλειμμα. Πάμε. Πρώτο και κύριο, να διορθώσω ένα πράγμα που είπες. Ναι. Πατμανίδης και ΠΑΟΚ. Δεν άκουσα. Πατμανίδης και ΠΑΟΚ. Πατμανίδης, βέβαια. Παοξάκη, φίλε. Ποιος είπε ότι είναι Παοξάκης? Εγώ στο λέω. Ο ίδιος δηλώνει ότι είναι Αριανός. Καλά. Εγώ σου λέω ότι είναι Παοξάκη. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε σακάτ. Σακάτ. Λοιπόν... διαφωνούμε. Από εκεί και πέρα. Πεθαίνω γι' αυτά. Όταν πήρε ο φίλος, όταν θα ξαναπάρει ο φίλος. Άντε πάλι. Έχω πολλά να το ρωτήσω, απλά, ναι. Ένα πολύ απλό πραγματάκι, παλικάρι μου. Ναι. Ο Πανό στο Βόλο του έκανε ζημιά. Εντάξει, βλέπεις ότι εκεί... Ο Ολυμπιακός του έκανε ζημιά που άλλαξε 20 μέρες νωρίτερα τον κανονισμό για να παιχθεί τον Μπαράς.
και να του πάρει το πρωτάθλημα. Άμα ένας άνθρωπος έχει ένα συγκεκριμένο πράγμα στο μυαλό του και θέλει να το πει και έχει κολλήσει εκεί, ό,τι και να πεις δεν πρόκειται. Έτσι. Α, μπράβο. Λοιπόν, για τέλειος. Εφόσον μου είπε ότι εγώ για τις συνεργασίες μου είμαι περήφανος, τελειώνει η κουβέντα μου. Ναι. Ο ΠΑΟΚ λέει έριξε τον Ηρακλή. Ναι. Okay. Έτσι, τη μια χρονιά. Τη χρονιά που οι άλλοι πήγανε και σηκώσανε το πανό για τη μάνα του Σαββίδη. Και στα ρώσικα. Για να το καταλάβει καλά. Αυτά. Χαίρομαι που λέμε ωραία ευχάριστα πράγματα το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Ναι. Τα αφήνω όλα αυτά εδώ στην άκρη. Ωραία. Έτσι. Θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση. Όχι. Αντίστροφη μέτρηση ξεκινήσει ήδη για το διάλειμμα. Γεια σου Παύλε. Φιλιά. Ρεμάλι. Γεια. 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 Λοιπόν. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Θυμίζω το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου είναι μια προσφορά από το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πάμε λοιπόν τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο διευθυντής Φόρτσα, ο Κώστας Βασιλόπουλος, για το καθημερινό του σχόλιο. Χαίρετε! Γεια σου Κώστα! Γεια σου Κωστή μου, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Δόξα τω Θεώ, καλά εσύ. Από πού θες να ξεκινήσουμε, από τον ταλαιπωρημένο τελικό, να πούμε για τον Γκλάτεμπεργκ, να πούμε τι θες. Από το τέλος. Από το τέλος. Με τελικό προορισμό την αρχή. Την αρχή, πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν στο τέλος. Καλό, καλό μήνα. Καλό, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα, λακωνικός και υπέροχος. Και αναλυτικός, όχι. Πάνω απ' όλα. Το να μην πλατιάζουμε είναι πολύ σημαντικό. Να μην πλατιάζουμε, να μην επαναλαμβανόμεθα. Πολύ σημαντικό. Και να μην κουράζουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Όπως κούρασε... των ακροατών. Έτσι. Όπως κούρασε... Ολυμπιακός πιστεύω λιγάκι, δεν ξέρω αν... Γιατί κούρασε, γιατί κούρασε ο Ολυμπιακός. Ξέρω εγώ έτσι τέτοια αίσθηση κούρασε, έχω. Λοιπόν, γιατί κούρασε, γιατί κούρασε ο Ολυμπιακός, ναι. Δεν θέλει να παίξει τελικό με την ΑΕΚ. Ναι. Άρα κυπελούχος Ελλάδος... Τη δουλειά του κάνει. Κυπελούχος Ελλάδος 2020, πάω. 358 μέρες κυπελούχος. Μα ποιος είναι, τι να κάνουμε τώρα, αφού πάω και... Τέλος. Άμα δεν πάει ο ΠΑΟΚ να παίξει Κώστα, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Το ηθικό δίδαγμα είναι αυτό. Άρα πρέπει να πάει ο ΠΑΟΚ στο τελικό για να... όπου θέλει. Δεν θέλει να παίξει ο Ολυμπιακός τελικό. Δηλαδή το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι παίκτες του. Την ητοπάθεια που έχει περάσει ο Ολυμπιακός στους ποδοσφαιριστές του και στον οργανισμό του. Νομίζω ότι οι έξυπνοι σύλλαφοι του Ολυμπιακού, αυτοί που λίγο αντιλαμβάνονται, οστρίζονται, καταλαβαίνουν. Μόνο χαρούμενοι δεν είναι από την όλη διαδικασία. Όχι στη Ριζούπολη, όχι στο ΟΑΚΑ, όχι στην Κατερίνη, όχι στο Αμπουντάμπι, όχι στις 30, όχι στις 31, όχι στις 32, ναι. Όχι στις 12, όχι στις 13, ναι. Όχι στις 14, όχι στις 15. Λοιπόν, είναι προφανές ότι θέλανε απευθείας, πώς κάνουν τώρα τελευταία με τις μάσκες, απευθείας ανάθεση. Ναι. Θα κάνουν τον νόμο για να μπορούν να πάρουν να ράψουν μάσκες για τα σχολεία. Ναι. Συγκεκριμένη λοιπόν, έτσι και ο Ολυμπιακός θέλει με ανάθεση του πελούχους Ελλάδας με απευθείας ανάθεση, ούτε ασέπιτο ούτε τίποτε. Όλα όσα γίνονται θεωρώ, χωρίς τείχνους αφέλεια στο λόγο μου, να υποστηρίζω ότι θα αποδειχθούν μπούμεραγκ. Την απάντηση του Κλάντεμπεργκ την επικροτώ 100%, γιατί είδες ότι ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε, λέει, ότι αποσύρει τη στήριξή του και την εμπιστοσύνη του στο νέο αρχιδιετητή. Ναι. Και ο νέος αρχιδιετητής απάντησε, δεν μπορώ να πω με ποια ακριβώς λέξη, με ποιες ακριβώς λέξεις απάντησε. Κάτι φαντάζομαι. η απάντηση του Κλάντεμπεργκ, ναι. Κάτι στο οποίο δεν μας είχε συνηθίσει ο Περέιρα να απαντά δηλαδή σε προκλήσεις, ναι. Έχει δύο λέξεις που δεν μπορώ να τις πω. Ναι, ναι. Λοιπόν, και δείχνει πού τους έχουν όλοι γραμμένους. Γιατί μετά από τόση κούραση, Έχουν δημιουργήσει ένα τρομερά κακό περιβάλλον και είναι πολύ κακή άβρα γύρω από τον οργανισμό τους. Ο Κλάντεμπεργκ είναι διαβασμένος. Του είπαν ότι αυτό και αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Ναι. Με το που έρχεται και λέει καλημέρα, διαπιστώνει ότι ο Ολυμπιακός θέλει να επέμβει στο έργο του. Πρέπει να έχει συνεργάτες για να κάνει ορισμούς. Ναι. Και τους απαντά, συγγνώμη ρε παιδιά, σας είπα εγώ ποιο θα πάρετε προπονητή, τι θα πάρετε παίκτες. Δηλαδή, ξεκάθαρα πράγματα. Πρώτον, δεύτερον, τελικός κυπέλλου. Με το καλό να γίνει, πρώτα απ' όλα για το ποδόσφαιρο. Να τελειώνει αυτή η ιστορία και να προχωρήσουμε στα επόμενα. Όλη η χρονιά έτσι θα κυλήσει. Ο Ολυμπιακός βρέχει, χιονίσει, καλό καιρό κάνει, φθινόπωρο θα έχουμε, χειμώνα θα έχουμε, άνοιξη θα έχουμε, καλοκαίρι θα έχουμε, κάτι θα λέει. Και αυτό θα γίνεται γιατί
ξέρει καλά ότι αγωνιστικά δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Εγώ εξακολουθώ και σήμερα να λέω ότι το περσινό πρωτάθλημα θα είχε διαφορετική έκβαση εάν είχε μια εξέλιξη φυσιολογική. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε στη μέση η σκευωρία σε βάρος του ΠΑΟΚ ναι. και της Ξάνθης για αυτή την αστεία υπόθεση της πολυμετωχικότητας. Ναι. Δεν θα το έπαιρνε ο Ολυμπιακός όπως το πήρε και δεν ξέρω καν αν θα το έπαιρνε. Ναι, θυμίζω ναι. ξανά ότι αυτός ο μέτριος ΠΑΟΚ μπουρού, που το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί με ναι, τον Βέμμα, με τον άλλο. Αυτός ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος όταν έσχασε το θέμα και δύο αγωνιστικές πριν το τέλος ήταν πάλι πρώτος. Ναι. Ανακοινώθηκε η τιμωρία και έκανε εκείνα τα δύο απαράδεκτα στραποπατήματα την ήττα δηλαδή από τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και την ισοπαλία στην Ξάνθη. Ξάνθη, ναι. Αυτά να τα έχουμε στο μυαλό μας. Δεν αποτελούν κανενός είδους δικαιολογία. Δεν έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ από δικαιολογίες. Φυσικά. Απλά περιγράφουν την κατάσταση στο ελληνικό ναι. ποδόσφαιρο. Και όλα Κώστα ξεκίνησαν από εκείνο το μάτς στο Βόλο που έσπευσε τότε ο Φούσεκ να πει ότι αδικήθηκαν και αυτά. Τότε ξεκίνησαν όλη αυτή την λέλαπα με το στημένο και αυτά που στο τέλος αποδείχθηκε ότι είχαν και άδικο κιόλας. Έτσι. Καλά, πότε είχε δίκιο το Ολυμπιακό, για ποιο θέμα δηλαδή να έχει δίκιο. Τώρα μου πεις. Τώρα εντάξει, οκ. Okay. Δεν θέλω να είμαι εμπαθής, αλλά δεν θέλουν να έχουν μια φυσιολογική ροή τα πράγματα. Θέλουν να είναι οι νταβατζίδες. Δεν θέλουν απλά να κατακτούν τίτλους, θέλουν να τους κατακτούν με τρόπο, με συμπεριφορά τα βατζή. Δεν γίνεται, τι να κάνουμε, αλλάξανε τα πράγματα. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να το καταλάβουμε. Ναι. Όσοι θα το καταλαβαίνουν θα συνεχίζουν να εκτίθενται. Ναι. Περί Κλάτεμπεργκ και τελικού και τα λοιπού, Κλάτεμπεργκ και όλο το σκηνικό ναι. που στείνεται. Και όλα αυτά στείνονται και ουσιαστικά κοίταξε να δεις τώρα, είναι και μερικά άλλα πράγματα που με στεναχωρούν. Όπως το γεγονός ότι έχουμε σήμερα 2 Σεπτεμβρίου, θέλουμε να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα στις 12 και δεν ξέρουμε αν θα ξεκινήσει. Ναι, δεν έχει γίνει ακόμη κλήρωση. Ναι. Αυτά τώρα είναι και λίγο, είναι και λίγες, είναι καταστάσεις οι οποίες δεν οφείλονται μόνο στον Ολυμπιακό, οφείλονται και στο σύνολο τρόπου λειτουργίας και σκέψης του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι. Πέντε άστοχοι ψάχνουν συμβόλαιο, αν βγουν συμβόλαιο μέχρι την Παρασκευή θα ψηφίσουν την προκήρυξη έτσι ώστε να πάμε σε κλήρωση και το άλλο Σαββατοκύριακο να έχουμε πρωτάθλημα χωρίς να γίνει το παιχνίδι Ολυμπιακού και ΑΕΚ, τα παιχνίδια Ολυμπιακού και ΑΕΚ μου πιο κληρωθούν, για να γίνουν 12 ναι. Δεκεμβρίου έτσι ώστε να παίξουν το Σάββατο την Κυριακή οι δυο τους τελικό, 12 ή 13 Σεπτεμβρίου. Σεπτεμβρίου. Τα, ναι. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ναι, ναι. Είναι ασόβαρα. Ναι. Σήμερα σε κανένα πρωτάθλημα της Ευρώπης, σε κανένα, ας ψάξει ένας ακροατής να βρει ένα. Ναι. Το ξεκινάς στις 12 δεν υπάρχει πρόγραμμα. Όλο το πρόγραμμα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μιλάμε για τρέλα τώρα. Πραγματικά. 2 Σεπτεμβρίου και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Αν υπογράψουν οι 7 την προκήρυξη μέχρι να βρουν οι 5 στέγη τηλεοπτική. Ναι. Αν είναι αυτό σοβαρό, οκ, παπάσω και όλα πάνε καλά και συνεχίζουμε να προχωράμε έτσι. Δεν βαριέσαι ποτέ. Αυτό είναι το, νομίζω, το συμπέρασμα εδώ. Με αυτό, όλο το σκηνικό. Μάλιστα. Έχω κάποια ερωτήματα, Κώστα, αν θες να μου πεις. Τώρα, ερωτήματα. Βεβαίως, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, το ένα και αυτό το οποίο το αναφέραμε είναι τι γίνεται με μεταγραφές. Αν υπάρχει περίπτωση να αποκτηθούν παίκτες πριν το μάτς με την Μπενφίκα. Πιστεύω ότι ένας παίκτης πριν το μάτς με την Μπενφίκα θα έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, αν θα έχει τη δυνατότητα αν θα μπορεί να υπολογίζει σε αυτόν για το παιχνίδι με τους Πορτογάλους ο Φερέιρα, δεν το ξέρω. Πάντως υπάρχει κινητικότητα και πρόθεση, διάθεση να προσθεθεί ένας παίκτης στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Ναι. Η επόμενη ερώτηση είναι σε ποια θέση. Αυτό. Τρεις είναι οι θέσεις τις οποίες αναζητά ο ΠΑΟΚ παίκτη. Τέσσερις είναι, αλλά οι τρεις έχουν προτεραιότητα. Ναι. Με σειρά προτεραιότητες θα τις αναφέρω. Εξτρέμ, ναι. Χαφ, center for και τερματοφύλακα. Μάλιστα. Δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Μάτος έτσι ώστε να υπάρχει backup για το Λιμνιό, γιατί σήμερα μόνο το Λιμνιό έχει και το Μάτος βέβαια, ναι. σε ό,τι αφορά το δεξί άκρο. Στο 3-4-3. Ναι, και αυτό το λέω γιατί σε περίπτωση που σε κάποιο μάτς παίξει το 4-1-4-1 ή 4-4-2, εκεί θα αλλάξουν οι καταστάσεις. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ με τραυματία το Ροντρίγκο έχει μόνο το Λιμνιό να παίξει την πτέρυγα και τον Μάτος. Αν ο Μάτος μείνει, και το λέω γιατί υπάρχει αυτή η περίφημη
εκκρεμότητα που θυμάσαι πόσες φορές την επεσήμανε και είπε ότι θα αποδειχθεί πρόβλημα στο τέλος και ήδη ναι. το πρόβλημα έχει προκύψει. Ναι. Ομάτως δεν συμβιβάζεται με την αυτόματη ανανέωση ενός έτους, ζητά κλειστό διαιτές. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόθεση από τον ΠΑΟΚ. Ξέρω και εκτιμώ ότι δεν έχει αλλάξει κάτι να του δώσει αυτό το διαιτές. Άρα θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση τι θα γίνει με το δεξί άκρο, τη δεξιά πτέρυγα. Ναι. Οι προτεραιότητες, ξαναλέω, είναι extreme, half, ένα γρήγορο εξάρι, ναι. γιατί το δανεισμό του ΕΣΥΤΗ δεν... είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο, center for, δραματοφύλακα, ναι. και υπάρχει ερωτηματικό τι θα γίνει με τον Γιαννούλη. Παίχτη στη δεξιά πτέρυγα. Αν ο Γιαννούλης πουληθεί, εννοείται ότι ο ΠΑΟΚ θα αναζητήσει και θα αποκτήσει ένα παίκτη για αριστερά. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Mm-hmm. ΠΑΟΚ κάτω από 7 εκατομμύρια, το Γιαννούλη δεν τον πουλάει. Όσο ενεδεύονται πωλήσεις mm-hmm. με 4 και 4,5 και 5 και 5 και κάτι. Κόψω χρονιά. Δεν, ναι. Διότι ο Γιαννούλης, αν θέλεις να μιλήσουμε ρεαλιστικά ποδοσφαιρικά, με ομίλους Europa League στη χειρότερη περίπτωση, mm-hmm. με συμμετοχή σε ομίλους Europa League με τον ΠΑΟΚ, θα ξεπεράσει η τιμή του τα 10 εκατομμύρια. Όταν ο Τσιμίκας πουλήθηκε, ο Μιώσε πουλήθηκε και καλώς πουλήθηκε. Ακριβώς. Δεν θεωρώ κι εγώ ότι είναι τόσο ανώτερος πια ο Τσιμίκας από τον Γιαννούλη. Απλά είναι η βιτρίνα, Κώστα, που έχουμε πει. Μην κάνεις σύγκριση. Εντάξει, λέω. Εμένα ο Γιαννούλης είναι καλύτερος, αλλά εντάξει, αυτό είναι δεν μπορούμε να τα βάλουμε στην ίδια ζυγαριά. Ναι, ναι. Ο Τσιμίκας έκανε και ένα χρόνο Champions League. Αυτό είναι η βιτρίνα. Δεν έκανε τίποτα. Η βιτρίνα. Αλήθεια, ρεαλιστικά θα μιλήσω. Αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Εντάξει, αυτό είναι τελείως προσωπικό τώρα. Λέμε, η βιτρίνα που βάζει. Εμένα είναι καλύτερος ο Γιαννούλης. Θα το αποδείξει όταν θα παίξει το παιδί στην Ευρώπη. Σωστό. Ολόσωστο. Ολόσωστο. Μάλιστα. Επόμενο. Τι γίνεται με τα τηλεοπτικά. Έχω αρκετά ερωτήματα. Ναι. Τελείως, τα τηλεοπτικά. Ο ΠΑΟΚ έχει προγραμματίσει να ξεκινήσει να τρέξει η χρονιά με το ΠΑΟΚ TV. Όπως και πέτσι. Ναι. Με ένα τεχνολογικά υπέρ αναβαθμισμένο ΠΑΟΚ TV λόγω των όσων έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ωστόσο, υπάρχει πρόθεση από την ΟΒΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες που είναι διασταυρωμένες και δεν μπορεί κανείς έτσι να τις ζητήσει, υπάρχει πρόθεση από την ΟΒΑ να καταθέσει προσφορά που θα καλύπτει τις ανάγκες του ΠΑΟΚ. Τα θέλω του ΠΑΟΚ. Πόσο είναι αυτό το ποσό? 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Αν η ΟΒΑ φτάσει στα 7,5 εκατομμύρια και προσφέρει και ένα ποσό 500.000 ή 1 εκατομμυρίου σε τηλεοπτικό χρόνο, τότε ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει συμφωνία με την ΟΒΑ και θα παραχωρήσει τα δικαιώματά του εκεί για 2 τουλάχιστον χρόνια, αρχής γενόμενης από τη φετινή χρονιά. Μάλιστα. Τέλεια. Σαφέστατος και ξεκάθαρος. Κύριε Βασιλόπουλε, σε τι φάση βρισκόμαστε με το Βιερίνια? Μας γράφει ο Μιλτιάδης. Και, ναι. και παραπροφές. Ο Βιερίνια έχει ζητήσει μια επαφή με τον μεγαλομέτωχο της ΠΑΟΚ, τον Ιβάν Σαββίδη, σε μια προσπάθεια να γεφυρώσει έτσι το χάσμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στην οικογένεια Σαββίδη και στον ίδιο. Θέλει να εκθέσει τις απόψεις του σε σχέση με τις δύο προτάσεις που τέθηκαν στο τραπέζι. Μία πρόταση τέθηκε από την πλευρά του ΠΑΟΚ, μάλλον και η δύο από την πλευρά του ΠΑΟΚ, η μία πριν τα play-off, στην οποία, η οποία αποσύρθηκε διότι δεν απάντησε ο ποδοσφαιριστής στο χρονικό περιθώριο που του δόθηκε από τον Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Η δεύτερη πρόταση ήταν πολύ χαμηλότερη μετά το τέλος των play-off. Δεν τη δέχτηκε αυτή ο Βιερίνια. Σε απάντηση αυτή θέλει να συζητήσει με τον Ιβάν Σαββίδη προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του. Για την ώρα αυτό δεν έχει συμβεί. Εκτιμώ, εκτίμηση και μόνο είναι, ότι εάν δεν γίνει αυτή η επαφή, δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη στην υπόθεση Βιερίνια. Μάλιστα. Αν με ρωτήσεις για πιθανότητες παραμονής ναι. ή οριστικού διαζυγίου, θα σου πω ότι όλα είναι 50-50 και θα εξαρτηθούν πολλά από την... Είναι ένα θέμα που δεν αφορά, δεν άπτεται τόσο του τεχνικού, άπτεται και του τεχνικού διευθυντή και του προπονητή, αλλά η οδηγία, η συμβουλή, η κατεύθυνση θα είναι άνωθεν, θα είναι από την κορυφή του παοξίδικου οργανισμού που είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει απορία να... Καμία απολύτως. Καμία απολύτως. 50-50. Σήμερα 50-50. Που μιλάμε είναι 50-50. Μάλιστα. Μπορεί και αύριο να είναι και μεθαύριο να είναι. Μπορεί να γίνει μια επαφή μεταξύ τους στην οποία να αλλάξει το κλίμα ναι. ή να μην αλλάξει ποτέ το κλίμα. Ναι. Αφού γίνει και αν γίνει, θα μπορούμε να έχουμε κάτι πιο χειροκεστό
να πούμε. Ο Βιερίνια θέλει να μείνει. Αυτό πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο, ότι θέλει να τελειώσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Ναι. Τώρα, γιατί δεν έγινε αυτό μέχρι τώρα, είναι κάτι το οποίο θα το πει, είναι ένα θέμα για το οποίο θα τοποθετηθούν ο ΠΑΟΚ και ο ίδιος, ναι, όταν έρθει η ώρα. Όταν έρθει η ώρα. Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, αυτά. Σε ευχαριστούμε αυτά. Πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ και θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο. Να είσαι καλά. Έτσι, για να κλείσω, να πω, ναι, να πω μόνο κάτι. Ναι. Την μεταγραφή που έκανε, που κάνει μάλλον η Μπενφίκα. Ναι. Έτσι να την αναφέρω. Oh. Λοιπόν, σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η μεταγραφή του Ντάρουιν Νούνιες στην Μπενφίκα. Λοιπόν, ο Ουρουγουανός Φορ έχει ήδη υπογράψει με, ναι, με την Μπενφίκα, η οποία δαπάνησε το ποσό των 24 εκατομμυρίων για να ντύσει στα κόκκινα των 21 ετών Φορ. Μάλιστα. Μάλιστα. Στην Αλμερία τον παίρνει. Αυτά. Αυτά τα ολίγα. Μάλιστα. Αυτά τα ολίγα. Πολύ σημαντικά. Καλό μεσημέρι. Γεια σου Κώστα. Γεια, γεια. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Αυτό ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του, μια προσφορά από το Ρίζες της Καζίνο Θεσσαλονίκη. Δεν φεύγει κανένας. Έρχεται Ζαγόρας Γιώργος για το επόμενο δίωρο στη Σέντρα. Μένετε συντονισμένοι στον αθλητικό Λίμπερο σε 107 και 4. Θα τα πούμε εμείς πρώτα Θεός αύριο το πρωί στις 8. Bye!